Σήμερα ήταν όλα καλά και σήμερα, τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική δίνανε τα παιδιά της θετικής κατεύθυνσης, δηλαδή αυτοί που θέλουν πολυτεχνία στο δεύτερο πεδίο και ιατρικές στο τρίτο. Τα θέματα ήταν εύκολα, απλά είχαν πραξούλες αρκετές. Στη θεωρητική κατεύθυνση τα παιδιά γράφαν ιστορία, επίσης πολύ εύκολα θέματα. Το ίδιο ακριβώς και στο τέταρτο πεδίο των οικονομικών που τα παιδιά γράφανε την οικονομία. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά και φαίνεται ότι η Επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη τις δυσκολίες με τις οποίες προετοιμάστηκαν τα παιδιά στη φετινή χρονιά, με 7 μήνες καραντίνας, και τα θέματα γενικά ήταν εύκολα. Ήταν σε όλα τα μαθήματα, κλείνοντας δηλαδή, ήταν εύκολα. Πάντως, για να πούμε την αλήθεια, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, το εύκολο, το βατό εξαρτάται και από το μαθητή, εξαρτάται πόσο καλά προετοιμασμένος δηλαδή είναι ανάμεσα στα άλλα. Και είναι ένα ζήτημα που το συζητάμε και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο όσο πίστευαν οι μαθητές. Ήταν απαιτητικά. Βεβαίως, ήταν απαιτητικά. Ήταν πολύ προσεγμένα όλα τα θέματα, σε όλα τα μαθήματα. Κάλυπταν σχεδόν όλη την ύλη. Αυτό είναι το βασικό. Πιστεύω ότι ήταν θέματα με τα οποία δεν γίνονται αδικίες. Δηλαδή, κλιμακώνουν τις επιδόσεις των μαθητών, αυτός που διάβασε λιγότερο, αυτός που διάβασε περισσότερο, αυτός που διάβασε ακόμα πιο πολύ. Αλλά σε αυτό που λέτε έχετε πάρα πολύ δίκιο, ότι ακόμα και τα εύκολα θέματα κρύβουν πάρα πολλές παγίδες για τα παιδιά και οι επιδόσεις μπορεί να μην είναι οι αναμενόμενες έτσι, για κάποιους. Και τελειώνουν με το καλό όλοι οι μαθητές, και από το ενιαίο και από το επαγγελματικό λύκειο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους, και για τους καθηγητές και για τους μαθητές. Πέρασε όμως και πάμε στα καλύτερα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλύτερα και του χρόνου να μην κλείσουμε ούτε μία μέρα. Πάνω απ' όλα, βέβαια, υγεία σε όλο τον κόσμο και καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές της πόλης.